Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που προέκυψε αλλά τελικά μάλλον λύθηκε εν τη γενέση του, και αναφερόμαστε στην πρόθεση παραίτησης που εξέφρασε ο κύριος Λάκης Κλεόπας, πρόεδρος της υποεκαθάρισης ΠΑΕ και εκ των εκαθαριστών, τον οποίο θα καλησπερίσουμε εδώ από την εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Κλεόπα, είστε καλά? Καλησπέρα κύριε Θεβάπουλη, δόξα τω Θεώ. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Εντελώς ξαφνικά χθες πληροφορηθήκαμε ότι εκφράσατε έτσι μια διάθεση, βγάλατε μια στεναχώρια, για να το πω έτσι, ένα προβληματισμό για το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, εγώ δεν ασχολούμαι με το ίντερνετ, εκτός από 2-3 site που μπαίνω μέσα. Αλλά ο αδερφός μου, ο οποίος είναι αργενός και περισσότερο και από μένα πολλές φορές, ήρθε, μπαίνουμε πάνω κάτω, και περνώντας μου είπε, σε κράζουν διάφορα site ότι καθυστερείτε την καθάριση και ότι εσείς φταίτε και που θα γίνει το ένα και που θα γίνει το άλλο. Διάφορα άτομα. Και ξαφνικά στεναχωρήθηκα πολύ και πήρα τηλέφωνο και ενημέρωσα ότι υποβάλλουμε στη διάθεση του Αθλητικού Συλλόγου Άρη και του κύριου Καρυπίδη τις παραιτήσεις μας γι' αυτό το λόγο. Ήταν δηλαδή περισσότερο προϊόν μιας, έτσι, λίγο μιας στεναχώριας εκεί που προέκυψε από κάποια μια ψυχολογική πίεση, που αισθανθήκατε από κάποια δημοσιεύματα τα οποία αφορούν την εκαθάριση, η οποία είναι γνωστό ότι είναι μπλοκαρισμένη λόγω του ακίνητου του νέου ρυσίου. Αυτό είναι κάτι γνωστό. Και συγχρόνως, κύριε Σεβόπουλο, μην ξεχνάμε ότι εμείς μπήκαμε, ο κύριος Σενέμης και εγώ, στην εκαθαριστές τον Οκτώβριο του 2000, συγγνώμη, τον Ιανουάριο του 2015. Οκτώβριο έγινε γενική συνέλευση της τότε της υποκαθάριση ΠΑΕ τον Ιανουάριο. Από τότε άλλαξαν 4 διευθυντές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο ποδοσφαιρικό ήταν ο κύριος Γαλανός, μετά ο κύριος Κάλλας, μετά ένα νεκρό χρονικό διάστημα, μετά ο κύριος Αρβαϊτίδης, έστω για 24 ώρες, και μετά ο κύριος Καρυπίδης. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά μιλούσαμε διαφορετικά άτομα κάθε φορά και με διαφορετικούς νομικούς συμβούλους. Οπότε ήταν μεγάλο πρόβλημα. Συγχρόνως, από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα, έχουν βγει 5 πρόεδροι στο Τέχνη Άρη. Οι οποίοι άλλαζαν συνεχώς. Καλά που είναι ο κύριος Ψηφίδης τώρα τελευταίο, και έτσι κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιήθηκε όλο το κλίμα. Και αυτά όλα είναι καθυστερήσεις. Έγινε και το δικαστήριο του κυρίου Σκόρδα για τα 3 εκατομμύρια για το θέμα του Ρυσίου, το οποίο και αυτό καθυστέρησε. Βγήκε η απόφαση για 1.200.000, όπως το γνωρίζετε όλοι σας. Βγήκε για 1.200.000 και μετά υποβάλλουμε εμείς αίτηση για να πούμε να μπει σε πληστηριασμό, η οποία θα εκδικαστεί στις 6 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε ότι τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, η ανησυχία σας έγκυται και στο ότι ως καθαριστής έχετε και μια ευθύνη εκ του νόμου, έτσι, ναι, κύριε Κλεόπα? Είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα, σημαντικό για σας. Πολύ μεγάλη ευθύνη, όπως το γνωρίζετε, πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορούμε να έχουμε και ο κύριος Σενέμης και εγώ την ευθύνη το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον από θέμα δικαστηρίου και να τα ακούμε και από πάνω. Οπότε θα μου πείτε ότι εντάξει, ούτε γνωρίζω, ούτε ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα γράφουν όλα αυτά. Αλλά ήταν και μια τέτοιο στεναχώριο που έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αυτή το προβληματισμό σας, στεναχώρια σας, τη μοιραστήκατε με τον κύριο Καρυπίδη, με τον κύριο Ψηφίδη, που είναι οι θεσμικοί παράγοντες αυτή τη στιγμή του Άρη? Να σας πω τι έγινε. Αυτό το πράγμα, αυτή η απόφασή μου έγινε χθες το απόγευμα και την ανακοίνωσα. Και μετά από 1,5-2 ώρες με πήρε ο κύριος Καρυπίδης, ο οποίος δεν δέχτηκε σε καμία συζήτηση να συζητήσει αυτό το θέμα της παραίτησης. Μου είπε, συνέχισε και εγώ είμαι εδώ και όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι. Μάλιστα, όχι, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και μετά μίλησα με τον κύριο Ψηφίδη, με τον οποίο είχα μιλήσει και προηγουμένως κατά σύμπτωση. Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Ψηφίδη και μου είπε, και εγώ και όλο το ΔΣ σας στηρίζουμε και τους δύο. Οπότε ελήφθη το θέμα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καρυπίδης, το λέω συνεχώς, το λέω εδώ πέρα και αρκετό καιρό, ανέλαβε την ομάδα το Σεπτέμβριο του 2015. Και υπεγράφει
το συμβόλαιο με τον ΑΣ το Δεκέμβριο του 2015. Ναι. Δηλαδή μετά από 3 μήνες. Σωστά. Ο κύριος Καρυπίδης έκανε κάτι το οποίο νομίζω πολύ λίγοι το κάνουν. Έκλεισε τον προπονητή, πήρε τους παίκτες, ετοίμασε την ομάδα χωρίς να έχει το ένα επίσημο συμβόλαιο. Μπράβο του. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο μέχρι και το Δεκέμβριο, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καρυπίδης αναλώθηκε και σωστά νομίζω σε έναν βαθμό στη δημιουργία μιας ομάδας η οποία εξασφάλισε όπως φάνηκε εύκολα την άνοδο στη Football League και έβαλε λίγο σε δεύτερη μοίρα την Εκαθάριση, για την οποία κακά τα ψέματα ασχολείται πολύ πιο ενεργά με τον κύριο Μαστρογιάννη από Γενάρη. Και προέβησε κάποιες κινήσεις από εκεί πέρα. Έπεσε βέβαια και πάνω στην αποχή των δικηγόρων από το Γενάρη και μετά. Ακριβώς. Τον κύριο Μαστρογιάννη τον γνώρισα εγώ στην press conference που έκανε ο Ερασιτέχνης Άρης στο Πόρτο Παλάς. Ήταν στις 9 Δεκεμβρίου, ήταν της Αγίας Άννας. Γιατί είπε ο κύριος Καρυπίδης, φεύγω γρήγορα γιατί γιορτάζει η γυναίκα μου και πρέπει να πάω στη Βέρεια. Και γι' αυτό το θυμάμαι την ημερομηνία. Τον γνώρισα τον κύριο Μαστρογιάννη εκεί πέρα και μετά από τον Ιανουάριο ξεκίνησε και η απεργία των δικηγόρων. Και προς τιμή και του κύριου Μαστρογιάννη πήρε 2 φορές άδεια από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για να μπορείτε να παρευρεθεί στις 2 συνεχόμενες δίκες που είχαμε. Ναι, πάντως είναι ξεκάθαρο και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ως και πρόεδρος της Υποκαθάριση ΠΑΕ και εκ των εκαθαριστών, κύριε Κλεόπα, ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, η εκαθάριση δεν προλαβαίνει φυσικά σε καμία περίπτωση να ολοκληρωθεί. Άρα το ζητούμενο για τον Άρη θα είναι να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Football League την επόμενη σεζόν, να λάβει άδεια η καινούργια ΠΑΕ δηλαδή, ανεξαρτήτως περάτωσης της εκαθάρισης. Πλέον αυτό είναι το μυστικό και το κλειδί. Από ό,τι διαβάζω, δεν μίλησα προσωπικά με τον κύριο Καρυπίδη. Ο κύριος Καρυπίδης είχε και μια συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Κοντονή. Το διαβάζω στο διάστημα διάφορες εφημερίδες. Ο οποίος του είπε ότι μη στεναχωριέσαι, δεν μπορεί να ρίξουμε τον Άρη. Δηλαδή έγινε στην ΑΕΚ, έγινε στη Λάρισα και δεν μπορεί να γίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή ή και σε άλλες ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Και δεν μπορεί να γίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή. Συγχρόνως, επειδή θα ψηφιστεί ο νέος αθλητικός νόμος, ο νέος αθλητικός νόμος είναι αδύνατο να ψηφιστεί στο διάστημα μέχρι... Εγώ πιστεύω θα πάει από Σεπτέμβριο, κύριε Κλεόπα. Ναι, ακριβώς. Οπότε θα έχει αρχίσει και τα πρωταθλήματα. Ναι. Σωστά. Και βάσει του παλαιού νόμου και όπως συγνότατε. Άρα θα πάμε βάσει του νόμου 27-25 του 99. Ναι, δεν θα αλλάξει κάτι. Με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα δηλαδή. Πρώτο Θεός. Εγώ ανησυχώ και τα χωριέμαι για όλους τους Αριανούς. Είναι κρίμα. Μία από τις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος με μια τεράστια ιστορία και με φιλάθλους οι οποίοι όπου και να γυρίσεις όπου και αν βρίσκονται την αγαπάνε μέχρι στο εξωτερικό, μέχρι καλά Θεσσαλονίκη, Ελλάδα παντού. Είναι κρίμα για τον Άρη. Το πώς έφτασε σε αυτό το σημείο δεν θα το συζητήσω τώρα. Το γνωρίζετε καλά οι περισσότεροι. Σωστά. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης να φτάσει εκεί που του αξίζει. Πρώτα θέλω στη Football League φέτος και μετά του χρόνου στην Αλφα Εθνική. Εγώ δεν έχω μείνει στα παλιά, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν έχει σημασία. Η παλιά καλή Β' Εθνική είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Απλά έχει αλλάξει μια ονομασία. Γίναμε λίγο πιο σύγχρονοι γιατί αλλάζουν και οι καιροί. Τώρα, ενώπιση της Γενικής Συνέλευσης της Δευτέρας, οι δικές σας οι απαιτήσεις, οι δικές σας οι σκέψεις, ένας και πολύ παλιός Αριανός, ποια είναι, κύριε Κλόπα, γιατί είναι μια σημαντική Γενική Συνέλευση που θα αποφασιστεί αφενός η ίδρυση της καινούργιας εταιρείας και φυσικά και με το ηχό και της κεφάλαιο. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι 300-350.000 το κατώτερο. Με 350.000 και να είναι, είναι αδύνατο να προχωρήσει ο Άρης. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. 350.000 μαζεύονται και 10 άτομα και τα βάζουν, που λέω. Δεν γίνεται από εκεί και πέρα. Σωστά. Πρέπει να βρεθεί μια σωστή λύση. Το πόσο θα το αποφασίσουμε τη Δευτέρα και θα γίνουν διάφορες προτάσεις και θα δούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ένας σύστημα που θα μπορέσει να τραβήξει ο Άρης μπροστά. Εσείς γενικότερα από τη συνεργασία που είχατε, γιατί έχετε περάσει όπως μας είπατε και 4 υπεύθυνους ποδοσφαιρικού τμήματος. Όχι, με τον κύριο Αρβαντίδη ήταν εντάξει, είναι 3, θα βάλουμε 3 γιατί ο κύριος Αρβαντίδης ουσιαστικά ήταν ελάχιστος ο χρόνος. Ποιο είναι το συμπέρασμα τελικά που βγάζετε? Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από τον κύριο Γαλανό, ούτε από τον κύριο Κάλλας, ούτε από τον κύριο Καρυπίδη. Όλοι φέρθηκαν στην εκαθάριση πάρα πολύ σωστά. Και τώρα, το αν έφευγαν για οποιοδήποτε λόγο, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ήταν στο χέρι μας. Ο ΑΣ αποφάσισε, ο ΑΣ το έκανε. Αλλά και η συνεργασία μου
συνεργασία μας και με τον κύριο Καδανό στην αρχή για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και για τον κύριο Κάδας και με τον κύριο Καρυπίδη για το μεγαλύτερο διάστημα είναι η συνεργασία άψογη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Προγραμματίζετε κάποια συνάντηση να τον δείτε τον κύριο Καρυπίδη εν ώψη και ενδεχομένως της Γενικής Συνέλευσης, έχετε κάτι τέτοιο? Ο κύριος Καρυπίδης θα είναι στη Γενική Συνέλευση. Αλλά αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ναι. Εχθές του ζήτησα και του είπα πότε μπορούμε να βρεθούμε μια από αυτές τις μέρες. Μου είπε να του βεβαίως να τηλεφωνηθούμε ή να πάω εγώ στη Βέρεια ή αν έρθει αυτός εδώ για να μπορέσουμε να βρεθούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολλά προβλήματα ο κύριος Καρυπίδης στη δουλειά του, την προσωπική, το γνωρίζουν όλοι άλλωστε. Και τον απασχολούσε και αυτό, δικαίως τον άνθρωπο. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, από ότι δεν μίλησα μαζί του, δεν μίλησα για αυτό το θέμα μαζί του, δεν υπάρχει λόγος να ρωτάω. Διαβάζω ό,τι διαβάζετε, ό,τι γνωρίζετε. Ναι, σωστά. Ναι. Έχει γραφτεί άλλωστε στις οικονομικές σελίδες ότι υπάρχει έτσι μια διευθέτηση της κατάστασης όσον αφορά την άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που αφορά τα σούπερ μάρκετ. Με τον κύριο Μαστρογιάννη το συζήτησα και αυτό και μου το είπε, μου το επιβεβαίωσε, γιατί με τον κύριο Μαστρογιάννη μιλάμε μια φορά την εβδομάδα, μια φορά τις 10 μέρες, μπορεί και κάθε μέρα για διάφορα θέματα. Ναι. Όπως τώρα που μας ήρθε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τα αντίγραφα που ζήτησαν από το ΙΚΑ και από την ΦΑΕ Θεσσαλονίκης να επισπεύσουν το θέμα του Ρησίου. Καταλάβατε. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε. Ναι. Την Παρασκευή, πριν από 4-5 μέρες, δηλαδή, μας ήρθε αυτό το έγγραφο. Εντάξει, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Τουλάχιστον αυτή τη δέσμευση που πήρε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την τήρησε και έστειλε αυτές τις επιστολές προς το ΙΚΑ και την ΦΑΕ. Μήπως και διευκολυνθεί η κατάσταση και κινηθούν οι άνθρωποι που έχουν κάνει και κατάσχεση εδώ και 2 χρόνια. Στο ακίνητο για να βοηθήσουν να ξεμπλοκάρει η διαδικασία. Γιατί, κύριε Κλόπα, ξέρετε πολύ καλά ότι εντάξει, ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα αυτή η αίσθηση έχω και εγώ. Νομίζω και εσείς θα παίξει κανονικά χωρίς πρόβλημα του χρόνου στη Football League, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσει κάποια στιγμή την εκαθάριση. Μπορεί να του τεθεί και μια προθεσμία, μια διορία. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και μάλιστα κάπου διάβασα. Κοιτάξτε, το έχω πει 100 φορές, δεν έχω σπουδάσει νομικά, οικονομικά έχω σπουδάσει. Ναι. Αλλά κάπου διάβασα ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει μέσα στον νόμο, δεν θυμάμαι πού, ότι μέχρι τη λήξη της σεζόν 16-17 που θα παίζουμε στη Football League και με την έναρξη της καινούργιας σεζόν θα πρέπει να έχει τελειώσει η εκαθάριση. Ελπίζω σε 1,5 χρόνο να έχει τελειώσει η εκαθάριση. Ναι, εντάξει. και εμείς αυτό το ευχόμαστε πραγματικά, διότι θα είναι άλλα τα δεδομένα εφόσον Άρης με το καλό σε ένα χρόνο οδεύει προς την Super League και θα είναι πολύ άσχημο να έχει ένα βαρύδιο πίσω του που δεν θα του επιτρέψει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες όσον αφορά την αδειοδότησή του για την επόμενη χρονιά. Άρα, τέλος καλό, όλα καλά να πούμε. Έτσι υπήρχε αυτή μια ανησυχία χθες. Τελικά ξεπεράστηκε. Υπήρχαν κάποιες συνομιλίες που κάνατε και με τον κύριο Ψηφίδη και με τον κύριο Καρυπίδη. Άρα, συνεχίζεται κανονικά. Ακριβώς. Τι να πω, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά και το προσεχές διάστημα και κυρίως τη Δευτέρα και επιτέλους ο Σύλλογος να μπει λίγο σε ήρεμα νερά και να βρει το δρόμο του, κύριε Κλεόπα, σύντομα. Αυτό ευχόμαστε και αυτό πιστεύουμε και αυτό ελπίζουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλεόπα, για την κουβέντα. Εγώ καλά. Κύριε Σαββόπουλη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.